Oh! Man, get your ass out of here. Είμαι σίγουρος ότι ο Χούμαλα θα το κάνω αυτό. Πέτα λίγο σφαίρες ρε Βασίλα, άμα ζήσεις. Πού να ζήσω ρε μαλάκα. Πού να ζήσω, έχουν εκεί πέρα. Έχει στηθεί εδώ πέρα το εκτελεστικό τάγμα μαλάκα. Αυτοί που εκτέλεσαν το τη βουλιουκλάκη στην Πολοχαγώνα Τάσα, αυτοί έχουν στηθεί εκεί. Που ήρθε και την έσωσε ο Παπαμιχαήλ. Ήταν εντυμένο Γερμανό. Ήταν εντυμένο Γερμανό και κλέφτηκαν και αυτό ξέχασε να βγάλει τη στολή. Και ήρθαν οι κομμουνιστές οι κακοί και πυροβόλησαν το παλικάρι μας τον Παπαμιχαήλ επειδή νόμιζαν ότι ήταν μαζί. Και μετά έμεινε χείρα η βουλιουκλάκη. Και έπαθε και άνοια. Και δεν θυμόταν το παιδί του. Και μετά έρθει το παιδί του στο τέλος της ταινίας στον Ταχάου και πήγε να τον γάμισε. Μαλάκα, μόνο που δεν τον γάμισε. Τι λάγνο βνεύμα ήταν αυτό. Ήταν να τον καβαλήσει εκεί πέρα το γιο τη. Κάτσε λίγο κεράμι. Κάτσε λίγο κεράμι. Και δεν ήταν αυτό. Ο ανώμαλος μαλάκα, ο Φόσκολος, ο σκηνοθέτας έβαλε τη φωνή του Παπαμιχαήλ στο παιδί. Δηλαδή την μπούτσα του την ίδια την έχει κιόλας. Δηλαδή κατάλαβες τι λέω. Σκάσε κολότρου και μιλάω γαμώ το Χριστό. 99 damage ρε μαλάκα. Πω πω νευρίασα τώρα με τον Τούρκο. I fucking had it, ρε μαλάκα, I fucking had it. Τέλος. Κάσε ένα κόλλο του και μιλάω. Κάσε. Μιλάω, ξέρω, εξηγώ το εθνικό φιλμ, μαλάκα, την ταινιάρα, την ελληνική. Σκάσε γάμο, τι Γιάλα, γιάλα! Βασικά το γιάλα είναι λίγο σαν το based, όχι, μου αρέσει το γιάλα. Α, it's fucking Arabic. Και το λες και στην Καμίλα, το λες και στην Καμίλα στο Μιράζ. Φωνάει γιάλα, γιάλα! Γιάλα! Κάτσε λίγο, κάτσε. Μιλάει ο τέτοιος, ο έξυπνος. Shut the fuck up. What? Κάποιος σε πάτσε! Κάποιος σε πάτσε! No! Fuck!